σε εξέλιξη με τον Blue Star Mykonos. Έχουμε μία επιβάτηδα του πλοίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς την. Για πείτε μας λίγο, βρίσκεστε μέσα στο πλοίο? Ναι, εδώ και πάρα πολλή ώρα, μία μισή ώρα το βράδυ μας εδώ. Εσείς ξεκινήσατε από Καβάλα? Από Καβάλα ήταν να φύγει το πλοίο 9.30 ώρα και μας καθυστέρησαν και έφυγε 10.30. Ναι. Ενώ είδαμε το ασθενοφόρο κάποια στιγμή 10 παρά να έρχεται και να παίρνει κάποιον από το πλήρωμα. Ναι. Και 10.30 φύγαμε κανονικά. Στην Καβάλα έγινε αυτό. Συγγνώμη. Χωρίς να μας πούνε κάτι. Αυτό λέω. Δηλαδή εσείς λέτε ότι ήσασταν έτοιμοι να φύγετε, να αναχωρήσετε. Καθυστερήσατε, ήρθα ασθενοφόρο. Καθυστερήσαμε μία ώρα, είδαμε. Πήρε το μέρος του πληρώματος και παρόλα αυτά το δρομολόγιο ξεκίνησε κανονικά, ναι, αλλά με καθυστέρηση. Απλά με μία ώρα καθυστέρηση. Και δεν μας είπαν ότι ήταν για αυτό το λόγο. Ναι. Αυτή την ευθύνη ποιος την παίρνει, ας πούμε, για όλους εμάς? Κανονικά δεν θα έπρεπε να μας διώξουν όλους? Σας ενημέρωσαν ποτέ? Όχι, μας ενημέρωσαν τώρα. Τι σας είπαν? Τι σας είπαν? Φτάσαμε στη Λίμνο 1,5 ώρα περίπου, ναι, και μέχρι τις 4 μας αφήσανε έτσι χωρίς να μας πούνε κάτι. Μας 4:30 περίπου μας είπαν ότι σε 10 λεπτά αναχωρούμε και μετά ξανά 6 ώρα μας είπανε για το κρούσμα. Με συγχωρείτε, ναι, όταν ώρα... φτάσατε, συγγνώμη τώρα που είναι πολλές οι ερωτήσεις, αλλά είναι πολλά τα ερωτήματα, ναι, που έχουμε. Όταν φτάσατε, ναι, στη 1:30, ναι, ρωτήσατε για ποιο λόγο δεν μπορείτε να κατεβείτε από το πλοίο? Ναι, και δεν μας είπανε τίποτα, ότι και καλά υπάρχουν κάτι φορτικά έξω και θέλουν να τα βάλουν μέσα, να τα ελέγξουν, κάτι τέτοιο. Και είχαμε βγει να δούμε τι γίνεται και είχε κλείσει η μηχανή μετά από μισή ώρα περίπου. Και πέρασαν άλλες 2,5 ώρες. Φτάσατε 4 τα ξημερώματα. 2,5 ώρες ακριβώς. Ναι. 4 η ώρα μας ανακοινώνουν ότι σε 10 λεπτά περίπου φεύγουμε για Μυτιλήνη και μετά από εκεί μας είπαμε για το κρούσμα. Και σας είπανε τι, ότι δεν θα ξεκινήσετε από το λιμάνι, ότι θα μείνετε εκεί σε καραντίνα, τι σας είπαν? Από το πλήρωμα υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα κρούσμα μέσα στο πλοίο και θα μείνουμε στο πλοίο μέσα 8 ώρες περίπου. Από τα μεγάφωνα σας ενημέρωσαν? Ναι. Ακριβώς. Και μας μοιράσανε και φυλάδια. Ναι. Μας μοιράσανε και φυλάδια και γράψαμε τα στοιχεία μας και όλα αυτά. Ναι. Έχει κατέβει κάποιος επιβάτης? Όχι. Κανένας. Αυτοί που ήταν για Λίμνο, ναι, που κατεβήκανε. Α, κατεβήκανε. Έφυγαν. Συγγνώμη. Έφυγαν αυτοί. Συγγνώμη. Αυτοί όμως που ήταν για να φύγουν από Λίμνο, μπήκανε και τους βγάλανε. Ναι. Άρα λοιπόν, κάποιοι κατέβηκαν στη Λίμνο. Αυτοί που ήταν για Λίμνο κατέβηκαν. Και οι υπόλοιποι που είστε για Μυτιλήνη παραμένετε μέσα, ναι, στο πλοίο. Δηλαδή, ναι, ενώ υπήρχε υποψία κρούσματος. Ακριβώς. Και προτού ξεκινήσει το δρομολόγιο, κατέβηκε ο άνθρωπος, το μέλος του πληρώματος. Ναι. Φτάσατε μέχρι τη Λίμνο, ενημερωθήκατε 4 τα ξημερώματα. Ότι θα φύγουμε. Όχι για το κρούσμα, 6 ώρα ενημερωθήκαμε, ναι, ότι... 4 ώρα μας είπατε ότι κατέβηκαν οι επιβάτες που ήταν για Λίμνο. Όχι, όταν φτάσαμε 1,5 ώρα κατέβηκαν οι επιβάτες, έφυγαν. Ναι. Και μετά από όλα αυτά ξεκίνησε. Μάλιστα. 4 ώρα πρώτα μας λοιπόν άφησαν τον κόσμο να κατέβει, μετά τους ενημέρωσαν τους υπόλοιπους. Τώρα ψάχνουν να τους βρουν αυτούς που έχουν κατέβει στην Λίμνο. Όχι, δεν έχουμε ακούσει κάτι τέτοιο. Απλά μόνο εμάς μας δώσανε φυλάδια για να συμπληρώσουμε, ναι, τα στοιχεία μας. Αυτό όλο. Ένα λεπτάκι τώρα να καταλάβω. Σας έχουν ενημερώσει αν θα ξεκινήσετε για Μυτιλήνη ή αν θα παραμείνετε, όχι, σε καραντίνα? Όχι. Μας είπαν ότι απλά τα αποτελέσματα θα βγουν σε 8 ώρες και θα χρειαστεί σίγουρα 8 ώρες να μείνουμε εδώ. Μάλιστα. Έως ότου δουν αν το μέλος του πληρώματος... Τα αποτελέσματα των εκστάσεων, του τεστ, μάλιστα, της καλλιέργειας, μάλιστα, στο μέλος του πληρώματος που είναι ύποπτο, ναι, κρούσμα. Το οποίο όμως κατέβει και πρέπει να το τονίσουμε. Στην Καβάλα. Στην Καβάλα, πρωτού ξεκινήσει το δρομολόγιο. Ναι. Αλλά και παρόλα αυτά αποφασίστηκε, ναι, να φύγει το πλοίο. Έχει, ξέρετε τι αρμοδιότητα είχε στο καράβι το μέλος αυτό? Σας όχι, είπαν... αυτό δυστυχώς δεν το γνωρίζω, γιατί φυσικά και δεν μας ενημέρωσαν. Ναι, γιατί είναι άλλο πράγμα αν είναι ο καπετάνιος, άλλο πράγμα αν είναι θαλαμπιπόλος, αν είναι ένας από τους σερβιτόρους στο μπαρ, αν είναι άνθρωπος ο οποίος
τριγυρνούσε μέσα στους 374 επιβαίνοντες. Δεν γνωρίζουμε κάτι τέτοιο, γιατί πέρα από αυτό, όταν τους ρωτήσαμε τι έγινε, κανένας δεν μας απάντησε. Δεν μας έδωσε κανένας μία απάντηση. Απλώς προκαλεί αίσθηση που σας κρατούν στο λιμάνι της Λίμνου και δεν συνεχίζετε στον προορισμό σας. Ακριβώς. Εφόσον μία και μισή που φτάσατε στη Λίμνο, αποφάσισαν να επιτρέψουν στους υπόλοιπους επιβάτες που είχαν προορισμό τη Λίμνο να κατέβουν. Ακριβώς. Εφόσον υπήρχαν υπόνοιες λοιπόν. Γιατί από τις 10 η ώρα δεν έπρεπε ποτέ να γίνει το δρομολόγιο τώρα μου. Σαφώς. Δεν έπρεπε να φύγει το γράμμα. Σαφώς. Αλλά από τη στιγμή που πάει ένας με συμπτώματα από τις 10 το βράδυ για να γίνει έλεγχος και στη 1:30 επιτρέπουν στους επιβάτες να αποβιβαστούν από το καράβι, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να μοιραστεί. Δηλαδή να μοιραστούν οι επιβάτες το ποιοι επιτρέπεται να κατέβουν και το ποιοι πρέπει να μείνουν και να μην συνεχίσουν το δρομολόγιο. Αφού υπάρχει βασίζει κάποιος να φύγουν. Από την εταιρεία, από το γραφείο τύπου της εταιρείας της πλειοκτήθειας, να τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ρητορικά το λέω γιατί καταλαβαίνονται ότι θα βγάλουν μια ανακοίνωση και θα θεωρήσουν ότι έτσι απαντούν στα πράγματα. Νομίζω όμως ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μια σοβαρή περίπτωση. Διότι από τη στιγμή που πήγε το ασθενοφόρο στο λιμάνι της Καβάλας, στο λιμάνι του Απόπλου δηλαδή, πήρε τον άνθρωπο με τα συμπτώματα, με τη συμπτωματολογία. Γιατί άφησαν τους 450 τόσους ανθρώπους να ταξιδέψουν. Κυρίως αν το μέλος αυτό του πληρώματος ήταν, ήταν σε θέση μέσα από την οποία ήρθε σε επαφή με πολλούς από τους επιβάτες. Γιατί αν ήταν εγκλωβισμένο στη γέφυρα, είναι μια συζήτηση. Αν όμως κυκλοφορούσε στους επιβάτες και υπάρχουν τέτοιοι ρόλοι, τέτοιες εργασίες στο πλοίο, στα εμπορικά πλοία, είναι μια άλλη συζήτηση. Πόσοι άνθρωποι έχουν εκτεθεί? Πρέπει να απαντήσει η εταιρεία και πρέπει να απαντήσει άμεσα. Είμαστε πάρα πολλοί και όλοι είναι σε έξαλλη κατάσταση. Μάλιστα. Δεν έχουμε καμπίνες. Οι περισσότεροι είμαστε όπου να είναι. Ναι. Δεν έχουμε κοιμηθεί καθόλου. Βέβαια. Έχουμε και πόσους κλικιουμένους μέσα στο καράβι. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο. Βεβαίως και είναι. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα. Για οτιδήποτε θα σας ενοχλήσουμε και πάλι να δούμε αν έχετε νέα ενημέρωση, αν σας λένε κάτι περισσότερο. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι συνθήκες. Μάλιστα. Όσο περνάει η ώρα.